Λοιπόν, σήμερα είναι μια εξαιρετική μέρα για την ελληνική δικαιοσύνη, γιατί η τακτική ανακριτής του 35ου τμήματος, η κυρία Τζορτζάτου, έκανε δεκτά όλα τα αιτήματά μας. Δέχθηκε ότι έπρεπε να έχουν εξεταστεί όλοι αυτοί οι μάρτυρες οι οποίοι δεν εξετάστηκαν στην προδικασία και που γι' αυτό το λόγο δεν εξετάστηκαν και στην τακτική ανάκριση. Θα τους καλέσει όλους όσους αναφέρονται, για να μην αναφέρω ονόματα. Έχω δημοσιοποιήσει μέσω του site του γραφείου και σας έχω αποστείλει και αντίγραφο ποιους μάρτυρες, ιατροδικαστές, γιατί είναι όλοι οι ιατροδικαστές, έχουμε ζητήσει να κληθούν. Σήμερα επευλήθη ένα συμπληρωματικό αίτημα να κληθεί και η καθολογαμένος αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κυρία Μιτζέλου, η οποία είναι σημαντικό πρόσωπο στην Ελλάδα. Και επίσης ο ιατροδικαστής Πειραιώς, ο κ. Τσαντήρης, ο οποίος είχε κάνει πραγματική πραγματογνωμοσύνη κατόπιν μηνύσεως της κυρίας κατηγορημένης, ενέργεια της κυρίας κατηγορημένης, που είναι κορυφαίο επιχείρημά της, για το ότι δηλαδή αν είναι δυνατόν να έχει σκοτώσει το παιδί της και να προκαλεί πραγματογνωμοσύνη η ίδια, ώστε να εξεταστούν οι συνθήκες της απώλειας της ζωής του παιδιού της, καταλογίζοντας ευθύνες στους γιατρούς. Που ήταν επόμενο και λογικό να καταλαβαίνει κάποιος που αν έχει σκοτώσει ένα παιδί κάποιος, δεν προκαλεί ιατροδικαστική εξέταση. Και μάλιστα από δημόσιο ιατροδικαστή, όπως ορίστηκε και ο Σαντήρης, που θα απεδεικνύει το αν είναι εγκληματική ενέργεια. Αυτό αξιοποιήθη από τους κύριους Καρακούκη και Καλόγια. Ουδέποτε λαμβάνω υπόψη αυτή η πραγματογνωσία αφορά τη Μαλένα, η οποία αυτή η πραγματογνωσία του κυρίου Τσαντήρη επιβεβαίωνε τις ιατροδικαστικές εκθέσεις της κυρίας Τσάκωνα, η οποία είχε κάνει και νεκροψία και νεκροτομία. Και επιβεβαιώνονται αυτές οι απόψεις της κυρίας Τσάκωνα και του Τσαντήρη και από τους δικούς μας, τους μάρτυρες με ειδικές γνώσεις, όπως είναι όλοι αυτοί τους οποίους επικαλούμεθα να εξεταστούν. Θέλω επίσης να σας πω ότι υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη. Εμείς προβάλαμε ένσταση απολύτου ακυρώτητος της προδικασίας και ζητούμε την ακύρωση της ποινικής διώξεως, γιατί όλη η διαδικασία η οποία έγινε μέχρι τώρα όσον αφορά τον ορισμό των δύο δίθεν κορυφαίων ιατροδικαστών, οι οποίοι αυτοδιορίστηκαν, δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο, μόνοι τους επέλεξαν να διοριστούν από 8 ιατροδικαστές που υπάρχουν στην Αθήνα, εκ των οποίων υπάρχουν και κορυφαίοι ιατροδικαστές, και οι οποίοι αντί να πούν ότι εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε ιατρική γνωμοδότηση, αφού υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση συναδέλφου μας που συνυπηρετούμε μαζί και δεν μπορούμε να το κρίνουμε, η οποία ήταν η κυρία Τσάκωνα, να διαβαστεί το αίτημα αυτό σε μια άλλη ιατροδικαστική υπηρεσία, που να μην είναι ούτε των πατρών, ούτε της Αθήνας, αφού υπήρχε και το πρόβλημα με την κυρία Τσιόλα. Και ενώ λοιπόν αυτοί έπρεπε να κάνουν το καθήκον του, γιατί είναι παρέμβαση καθήκον του, αυτοδιορίστηκαν και άρχισαν πια μια διαδικασία και επέλεξαν ένα φίλο του, ο οποίο είναι παθολογανατόμο και ο οποίο δεν είναι στον πίνακα των προγραμμάτων του Ιστιγιάδη, ο οποίο ό του θαύματο έκανε μια γνωμοδότηση για να επιβεβαιώσει αυτό το οποίο έλεγε αυτό ο περιφερόμενο για τον δικαστή Σολέων καθημερινά, ο οποίο θα πρέπει να πάρει και μισθό πια από τα κανάλια για τι ώρε που είχε αφιερώσει. Και ξαφνικά ο συγκεκριμένο ευτυχιάδη έκανε μια γνωμοδότηση η οποία είναι πρωτοφανή για τα δικαστικά παθολογανατικά δεδομένα, με μια μέθοδο η οποία δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά στον κόσμο και απεφάνθη. Αυτό αυτός όμως για να αποφανθεί, διάλεξε ένα φίλο του, ένα σταυρουλάκι, που είναι εκτός και αυτός των πίνακας των ανατρογνωμόνων, και κανείς από αυτούς, οι δύο Καρακούτσης και Καλόγριας, δεν ενημέρωσαν τον κύριο Ελευθεριάνο, που ήταν ο επιστημονικός τότε, για να του πούνε ότι εμείς χρειαζόμαστε ειδικές γνώσεις επιστήμονας, οι οποίοι αυτοί οι επιστήμονες έπρεπε και αυτοί να οπλιστούν τον ανατρογνώμο. Αυτή η παράληψη δημιουργεί απόλυτη ακύρωση διαδικασία, γιατί με αυτόν τον τρόπο στέρισαν από την κυρία Κατηγορημένη τη δυνατότητα να έχει τεχνικούς συμβούλους. Γιατί είπαμε να ρωτήσω αν θέλαν να ακυρώσουν την ιατροδικαστική εξέταση της κυρίας Τσάκωνα, την πραγματογνωσία της Τσαντήρη, αλλά και ό,τι σημαίνει για την, με την Ήρδα, θα πρέπει να διατάξουν συμπληρωματική πραγματογνωμοσύνη. Να οριστούν πραγματογνώμονες εκτός Αθηνών και Πατρών, οι οποίοι να είναι από τη Λάρισα, από την Πελοπόννησο, από την Βόρειο Ελλάδα, από τη Θράκη, οι οποίοι αυτοί να γνωμοδοτήσουν, να ορκιστούν ως πραγματογνώμονες στον ανακριτή που θα ορίζεται, να δώσει δυνατότητα στην κυρία Κατηγορημένη να έχει και αυτή τους δικούς της τεχνικούς συμβούλους και πραγματικά εκεί να υπάρχει μια νομιμότητα. Αυτό δεν έγινε και αυτό λόγο υπευλήθη η αίσθηση. Η κυρία ανακριτήστη δέχτηκε να την παραλάβει. Θέλω να σας πω ότι ήμουν έτοιμος αν δεν την παρελάμβανε για άλλη επιλογή, την οποία δεν θέλω να δημοσιοποιήσω, όμως νιώθω μια πολύ μεγάλη ανακούφιση. Γι' αυτό είπα ότι είναι μια μεγάλη μέρα για τη δικαιοσύνη σήμερα, γιατί με όλο αυτό το βάρος βλέπετε ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παρά την απόφαση προσωρινή διαταγή της κυρίας Θωμά, γεμίζουν τις εκπομπές τους με γελιότητες. Χθες το βράδυ ένας που είναι παράγων αυτών των υποθέσεων και λέει μια εφημερίδα, τηλεφωνούσε όλη τη νύχτα, όπως με ενημέρωσε, σε όσους προτείναμε και τους τρομοκρατούσε. Και μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο πραγματικά έχει βγάλει λεφτά από αυτή την ιστορία.
Και πραγματικά σας λέω ότι αυτό που σας έχω πει από την αρχή, θα τους μηνύσουμε και θα τους ενάγουμε όλους. Και τον Λέων θα μηνύσουμε και θα ενάγουμε, και τους δημοσιογράφους θα μηνύσουμε και θα ενάγουμε. Αυτό που έχει γίνει με την υπόθεση του Σιρικού είναι πρωτοφανές και είναι μια τεράστια δικαστική πλάνη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουλιά.